Θα φέρω τον άφρονο ονομάτσο κι αν ανέμπρε σε βρίεται. Θα φέρω, θα πάω σα μακρά. Έχουμε μια παράσταση ποντιακή. Θα διασκεδάσει ο κόσμος και ταυτόχρονα θα κερδίσουμε και πράγματα για το κοινωνικό σύνολο. Ο κόσμος θα διασκεδάσει, είναι ένα έργο δοκιμασμένο. Το έχει δει ο κόσμος παλαιότερα και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Είναι δύο μονόπρακτα. Το ένα είναι ο Κότσο Γιχαρίκλη του Δημοσθένη του Τριανταφυλλίδη και το άλλο είναι το αίμα νερό κίνεται του Σίμου του Καρακασίδη. Θα διασκεδάσουν, έχει πολλά συναισθήματα και γέλιο και διάφορα συναισθήματα. Ο σκοπός όμως είναι ιερός. Αυτή η παράσταση δίνεται για ενίσχυση του Συλλόγου των Καρκινοπαθών Εορδέας. Ήταν μια πρόταση που έγινε από μένα και ήταν ένα όραμα ζωής για μένα. Ο απότερος σκοπός είναι μέρος των εσόδων και μια χορηγία που έχουμε από μια μεγάλη εταιρεία. Αγοράστηκε ένας καρδιογράφος τελευταίας τεχνολογίας όπου θα δωρηστεί στο Δωσάκιο Νοσοκομείο. Επίσης, καρδιογράφος θα δωρηστεί στο Ιατρείο Πόνου. Στο Ιατρείο Πόνου του νοσοκομείου. Είναι ενήμερη η διοίκηση του νοσοκομείου και ενήμερη η διευθύντρια του ανεσιολογικού τμήματος, οι οποίοι θα είναι και παρόντες στην εκδήλωση. Επίσης θέλω να τονίσω ότι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών από δωρεές καταστημάτων της πόλης μας έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό δώρων και θα έχουν ένα μικρό μπαζάρ εδώ. Και επίσης και έναν πολύ ωραίο μπουφέ για να κεραστεί ο κόσμος. Τους περιμένουμε όλους, ναι, σας περιμένουμε όλους Σάββατο στις 22 και Κυριακή 23 του μήνα, 23 Ιανουαρίου. Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Για ακόμη μια φορά ο Σύλλογος Ποντιακός της Άρδασας και η Θεατρική του Ομάδα δίνουν μια παράσταση και όλα τα έσοδα θα πάνε στον Σύλλογο Καρκινοπαθών. Είναι μια κίνηση, συμπαράσταση σε αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται το χρόνια. Ξέρουμε τα προβλήματά τους τα οικονομικά και με αυτή την κίνηση συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε. Προσκαλώ τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να έρθει το Σαββατοκύριακο εδώ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδός να περάσουμε ένα ωραίο δίωρο. Στηρίζουμε και με αυτόν τον τρόπο το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Είναι ένα έργο που το έχει γράψει ο Δήμος ο Τριανταφυλλίδης και κάνουμε τον Κότσο και τη Χαρίκλη, έναν γέρο και έναν χρέα, και είναι για ιερόσκοπο, είναι για τους καρκινοπαθείς, για το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Θα παρακαλούσα όσους μπορούν και όσους για οικονομική ενίσχυση είναι βασικά και γι' αυτό το κάνουμε και εμείς μέσα στη δυσκολία της εποχής γι' αυτόν τον λόγο. Εγώ τα περισσότερα τα είπε ο Ηλίας. Θέλω να πω και να παρακαλέσω τον κόσμο να έρθει να μας απολαύσει, να δει τον Κότσο και τη Χαρίκλη, να απολαύσει ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, γιατί είναι οι μέρες που ο κορονοϊός μας έχει στερήσει το χαμόγελο, να έρθει να απολαύσουν χαμόγελο και να, για τέτοιους φιλανθρωπικούς σκοπούς πάντοτε εμείς είμαστε παρόν και θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα εσάς κύριε Μαυρίδη, γιατί όσες προσπάθειες και αν έχουμε κάνει είτε με θεατρικές παραστάσεις είτε με συλλόγους κτλ. Κτλ. Είστε πάντοτε παρόν. Και να υποσχεθούμε ότι θα γελάσουν. Πάντοτε το χαμόγελο είναι. Μόνο που σε βλέπουν γελάνε. Δεν το να λέμε άλλο. Είναι μόνο το δικό σας κομμάτι του έργου, αλλά έχει. Ναι, είναι και μετά το αίμα νερό δεν γίνεται. Εμείς είμαστε ξεχωριστό ένα μικρό θεατρικό, είναι το δικό μας μονόπρακτο. Και το άλλο είναι ο Κότσο και η Χαρίκλη, ένα πολύ ωραίο θέατρο το οποίο βγάζει πάρα πολύ γέλιο και εκείνο. Να τονίσουμε ότι το έγραψε ο Σίμος ο Καρακασίδης. Ο Σίμος ο Καρακασίδης. Εσύ είπες στο Δήμο του Τριανταφυλλίδη, είπες και το Σίμο του Καρακασίδη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι συνάδελφοι που παίζουν και συμμετέχουν στα θεατρικά δρόμενα για το ποντιακό στοιχείο δίνουν χαμόγελο και γέλιο. Σάββατο Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο. Ναι, στις 8 η ώρα. Και οι εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν από το Ροξάνη του Ζαχαροπλαστείου. Και από το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Καρκινοπαθών.
στις 8 η ώρα Σαββάτο και Κυριακή.